εύκολο να μπει κανείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την έννοια ότι καθημερινά μπαίνει πολλοί κόσμος. Εγώ βλέπω δημάρχους, εκπροσώπους παρατάξεων, εργαζομένων. Είναι ένα ανοιχτό Υπουργείο. Δεν υπάρχει έλεγχος για τους πολίτες, μας λέτε. Ωστόσο, όχι, ο έλεγχος είναι ένας φυσιολογικός. Πάντως, μια άλλη εισβολή τεινάζει στον αέρα το ποδόσφαιρο. Για να μείνουμε μισό λεπτό λίγο στο θέμα του Ρουβίκονα, κύριε Υπουργέ. Πώς χαρακτηρίζετε όλες αυτές τις ενέργειες, γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά να μπαίνουν σε υπουργεία και μάλιστα και τα βίντεο μετά που ακολουθούν και αναρτώνται στο διαδίκτυο ως πρακτική. Δεν ξέρουμε αν έκαναν κάτι παράνομο ότι... με το να πετάξουν fake βολάν, ωστόσο θα κάποιοι μιλούν. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συλλογικότητα έχει υιοθετήσει μια επικοινωνιακού τύπου παρέμβαση. Βλέπετε τελικά ότι η επικοινωνία σε όλους τους χώρους παίζει καταλυτικό ρόλο, ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι είναι αντισυμβατικοί και αντισυστημικοί. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που, εν πάση περιπτώσει, προφανώς ενοχλεί. Έχουν γίνει πολύ πιο υπερβολικά πράγματα, όπως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πρεσβείες. Αλλά να το δούμε στις διαστάσεις του το θέμα. Προσαγωγές γιατί δεν γίνονται στα πιο σοβαρά που λέτε? Δεν θα μπορούσε πάντως να γίνει συγκεκριμένη περίπτωση. Στα μιλάμε για κάποια σοβαρά δευτερόλεπτα. Μπήκανε, πετάξανε στις σκάλες κάποια χαρτιά και αποχωρήσανε. Εγώ δηλαδή εκείνη την ώρα που σχεδόν συνέπεσα και έμπαινα, δεν πήρα τίποτα είδηση. Μου το είπαν εκ των υστέρων. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην άλλη εισβολή που απειλεί να τρινάξει στον αέρα το ποδόσφαιρο και βέβαια μπλέκει και την πολιτική, κύριε Σκουλέτη. Πρώτα θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με αυτές τις εικόνες που έχουμε δει με τον κύριο Σαββίδη να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο, αν θα έπρεπε να συλληφθεί, αν έπρεπε να εφαρμοστούν τα μέτρα, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η θέση ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος νομίζω ότι είναι απόλυτα αποδεκτή από όλους. Δεν φαντάζομαι κανείς, ακόμη και να το πιστεύει, να έρθει να μας πει να μην εφαρμοστεί. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το θέμα της διαχείρισης κάθε φορά. Έτσι δεν είναι? Δεν αρκεί δηλαδή ένας νόμος, όσο αυστηρός είναι, για να μπορείς να πεις ότι τον εφαρμόζω αμέσως, ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι η επιλογή της προσωρινής διακοπής του πρωταθλήματος είναι σωστή στην παρούσα φάση, μέχρι το να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πιο σημαντική παράμετρος φαίνεται ότι είναι και οι εκπρόσωποι της FIFA οι οποίοι έρχονται εδώ. Ο τρόπος που διοικείται σήμερα το ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε. Δεν υπάρχει έκπληξη προς σε αυτό. Ήταν ακραίο μεν το φαινόμενο, αλλά από εκεί και πέρα η παθογένεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι διαχρονική. Η παρούσα κυβέρνηση έχει κάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν πολύ σημαντικά βήματα. Δεν αρκούνε. Χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους. Θεωρώ θετική την στάση των φιλάθλων προχθές, οι οποίοι δείξανε μια ψυχραιμία, μια ωριμότητα. Και θα έλεγα που δεν έδειξε ο συγκεκριμένος παράγοντας. Προφανώς, ο συγκεκριμένος παράγοντας αποδείχθηκε τελικά ο καλύτερος φίλος των εχθρών του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση, έτσι δεν είναι? Επειδή έχει αρχίσει και μία συζήτηση περί διαπλοκής με την έννοια της διασύνδεσης μεταξύ της πολιτικής, των εκπροσώπων του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα και των μίντια. Υπάρχει και η αντιπαράθεση αυτή που έχει προκύψει για τον κύριο Σαββίδη. Σας τον χρεώνουν πολιτικά ότι είναι φίλος της κυβέρνησης. Και μάλιστα θα σας αναφέρω δήλωση χθες του κυρίου Παπαχριστόπουλου, του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εδώ σε εμάς, ο οποίος είπε υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνηση και ότι πρέπει να προσέχει και τις παρέες της, μάλιστα, η κυβέρνηση. Ήταν μια κακή παρέα η οποία σας έχει φέρει και σε δύσκολη θέση. Αυτό θα έλεγα ότι ισχύει για κάθε έναν που βρίσκεται στην κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση, το να προσέχει τις παρέες της. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις που να μπορούν να ρίξουν στα μαλακά τον κύριο Σαββίδη για ό,τι έχει κάνει. Και μάλιστα τυχαίνει και ήμουν από τους πρώτους, μέσα τις πρώτες ώρες, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη αυστηρών μέτρων. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Θα τα δούνε οι αρμόδιοι αθλητικοί δικαστές πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Μήπως όμως σας κατηγορούν ότι δώσατε πέρα από τα χρόνια, δώσατε αβάντες στον κύριο Σαββίδη? Όπως? Και αυτές οι αβάντες επιχειρηματικές σε σχέση με τη ΣΕΚΑΠ. Μιλάτε μισό λεπτό. Η ΣΕΚΑΠ είναι μια αγοροπολισία που έγινε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπήρξε προφανώς ενσυνείδητα ένα θέμα ενός προστίμου που αφορούσε την παλαιά διοίκηση, το οποίο είχε αφαιθεί αναπάντητο ως πρόβλημα, με κίνδυνο σήμερα η εταιρεία
να υποστεί. Και φέρατε μια νομοθεσία. Φέραμε λοιπόν όχι διαγράφοντας το πρόστιμο. Παγώνοντάς το. Ούτε παγώνοντάς το. Το πρόστιμο διεκδικείται από αυτούς που ήταν υπεύθυνοι, από την προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Αυτό θεωρήθηκε αβάντα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω, για φωτογραφική διάταξη. Αν η αξιωματική αντιπολίτευση θα ήθελε να κάνει καθαρές δουλειές που δεν τις έχει κάνει σε κανένα τομέα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τότε. Διότι εδώ πέρα, από ό,τι λέγεται, δεν ήμασταν εμείς τότε στην κυβέρνηση, είχε προσπαθηθεί κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης της εταιρείας να αποκριβεί αυτό το συγκεκριμένο εδώ πρόστιμο. Σας λένε ότι με αυτές τις φωτογραφικές διατάξεις, έτσι έλεγε η αντιπολίτευση, και τώρα επανέρχεται και λέει ότι πήγατε να φτιάξετε, να στήσετε τη νέα διαπλοκή. Με media, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ο κ. Σαββίδης έχει πάρει κανάλια, εφημερίδες και ότι είναι η νέα διαπλοκή σας. Μακάρι το σθένος, την αποφασιστικότητα που δείχνει τώρα η κυβέρνηση απέναντι στον κύριο Σαββίδη και εντός εισαγωγικών τη δικιά της διαπλοκή να την έδειχνε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλους όσους τα προηγούμενα 30-40 χρόνια αποτελέσαν την πραγματική διαπλοκή. Ο κύριος Σαββίδης ήταν αυτός που αποθέωνε τον κύριο Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό και την. Γι' αυτό δεν αυθύνεται όμως ο Πρωθυπουργός. Ναι, τότε όμως είδαμε και στελέχη όπως ο κύριος Τσακαλώτος να πηγαίνουν στα επίσημα μαζί με τον κύριο Σαββίδη. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα ενοχοποιήσουμε και τα φύλαθρα αισθήματα του κάθε. Η αξιωματική αντιπολίτευση σας ασκούν κριτική ότι είσαστε πάρα πολύ κοντά στον κύριο. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πάρα πολλά. Τα περισσότερα από αυτά είναι για να τα πετάς στο καλάθι των αχρήστων. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που έχει χάσει τη σοβαρότητά της όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά και σε άλλα μείζωνα ζητήματα, χάρη μια τυφλή αντιπολιτευτική τακτική. Μπορούμε να το συζητήσουμε εξαντλητικά. Στο θέμα τη κάθαρση, και επειδή συζητάμε και για το ηθικό πλεονέκτημα, πιστεύετε ότι αυτά τα τρία χρόνια, με διάφορες υποθέσεις, σιγά-σιγά η αντιπολίτευση, αλλά και η δικές σας πράξεις αποδομούν αυτό το αφήγημα του ηθικού πλεονεκτήματος? Ποτέ άλλοτε δεν είχαν οδηγηθεί τόσο κρίσιμες και μεγάλες υποθέσεις στη δικαιοσύνη όσο τα τρία τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέσεις οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες της ίδιας της δικαιοσύνης, υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, υπάρχουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν πρέπει να στείνεται στον τοίχο και να βγάζουμε εμείς δικαστικές αποφάσεις στα πλατό των στούντιο ή στις ραδιοφωνικές. Στο θέμα της Νοβάρτης, μήπως το κάνατε κύριε Σκουρλέτη, μήπως υπήρξε λάθος διαχείριση στην αρχή όπου κρεμάσατε στα μανταλάκια 10 πρόσωπα και ουσιαστικά τους δείξατε ως κατηγορούμενους, ενώ από την διαδικασία δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι. Και σήμερα έχουμε και νέα στοιχεία της υπόθεσης Νοβάρτης. Πέρα ότι έχουμε νέα στοιχεία, το θετικό είναι ότι μετά από 1,5 μήνα που έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, πλέον όλοι παραδέχονται την ύπαρξη αυτού του, του κολοσιαίου σκανδάλου. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και έπειτα, σκάνδαλο οικονομικό αυτών των διαστάσεων χωρίς πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχει. Ευθύνες, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, πρέπει να αποδοθούν. Προφανώς δεν υπάρχουν στον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε αντιπολίτευση και τώρα κοιτάμε εάν, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε συντεταγμένη πολιτεία, αν υπάρχει και το σκέλος των ποινικών ευθυνών. Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για τον κύριο Κουρουμπλή, όπως ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Ξανθό, για τον κύριο Πολάκη, για τον κύριο Καμένο? Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις που τις φέρνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, και επειδή εσείς λέτε όλα να τρέξουμε και πιο πίσω, ναι, να πάμε απλώς, και από το 1820 τώρα τους υπουργούς υγείας. Λοιπόν, αλλά τώρα όμως τα βάζει τα θέματα η αντιπολίτευση. Ας σοβαρευτούμε, ας μιλήσουμε με στοιχεία, με χαμηλούς τόνους και ας αρπάξουμε την ευκαιρία ως πολιτικό σύστημα και κυρίως το πάλε ποτέ κρατεό πολιτικό σύστημα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουν να αυτοκαθαρθούν, για να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να επανακτήσει την αξιοπιστία του. Μάλιστα. Διότι αυτή η κατάσταση, εάν εκφυλιστεί σε μια αντιπαράθεση, μου είπε σούπα, το μόνο που κάνει είναι να διώχνει τον κόσμο την πολιτική. Ποιο ευθύνη όμως, κύριε Σκουλέτη? Ποιος δίνει τον τόνο? Με την πολιτική ευθύνη τόσων κάνανε τέτοιου είδους, δημιουργήσαν τέτοιου είδους καταστάσεις, όσους αφήσανε να εξελιχθεί ένα τέτοιο σκάνδαλο, και ξέρετε, με το κουκούλωμα και τη συγκάλυψη, η αξιοπιστία δεν επαναποκτάται. Για να πάμε... Πρόκειται για τορπίλη στα θεμέλια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αν δεν μπορέσουμε να απαντήσουμε στα εύλογα ερωτήματα των πολιτών. Ερωτήματα πολιτικά, ηθικά, νομικά. Για να πάμε, κύριε Σκουρλέτη, πριν μάλλον αναφερθούμε και στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου σας, να δούμε λίγο τα μείζωνα που είπατε προηγουμένως. Ένα είναι εθνικό, έχει αναχθεί σε εθνικό, με την προφυλάκηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από την τουρκική δικαιοσύνη. Εσείς αισιοδοξείτε ότι αυτή η ιστορία θα λήξει σύντομα ή θα λήξει αισίως?
Θέλουμε να λήξει σύντομα και αισίως. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν χάνει χρόνο, το παρακολουθεί με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, προσπαθεί να αξιοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα και όπλα που έχει η χώρα μας. Από την αρχή όμως, κύριε Υπουργέ, το διαβάσατε σωστά. Από την αρχή, ήταν ένα τυχαίο γεγονός, από ό,τι λέγεται από αυτά που συμβαίνουν κατά κόρον, έχουν πολλές φορές εξηγεί από τη μία όμως και έχετε από την άλλη πλευρά. Έχουμε από γιατί την ο άλλη... κ. Καμένος μιλάει για ομοιρία. Θα σας απαντήσω ευθέως. Ξέρετε ότι σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα με χαρακτηρίζει απόλυτη ειλικρίνεια. Άστοχη η φράση του κ. Καμένου περί ομοιρίας. Άστοχη. Και εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει ως χώρα να εμπλακούμε στους αντιφατικούς και επικίνδυνους χειρισμούς της άλλης πλευράς. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όμως, κύριε Σκουλέτη. Όταν λέμε ότι είναι. Και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας καμιά φορά κάνουν λάθη όπως και οποιοδήποτε. Όμως δεν πρέπει να τον εγκαλέσει ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα αυτή τη δήλωση δεν την κάνει εδώ. Βγαίνει έξω. Στην Λιμπερασιόν. Κάνει δηλώσεις για ατυχήματα, θανατηφόρα. Για αυτά. Αυτό δεν δημιουργούν πρόβλημα συνολικότερα στην εικόνα και στρατηγική της χώρας. Είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι ήδη το χαρακτήρισα. Χρειάζεται περισσότερη εγκράτεια. Αστοχία θεωρώ ότι. Χρειάζεται περισσότερη εγκράτεια, μας λέτε, σε τέτοιες δηλώσεις. Οπωσδήποτε χρειάζεται ψυχραιμία και αποφασιστικότητα ταυτοχρόνως. Βλέπετε ότι δεν δείχνει μια στάση υποχωρητικότητας η χώρα. Κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Και αυτές τις ώρες που μιλάμε, βλέπετε ότι παρατηρούνται κινήσεις. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε μόλις. Βρείτε τα. Εσείς οι δύο, Ελλάδα-Τουρκία. Προφανώς από τη μεριά του δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Αλλά ξέρετε, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις. Πόσο σημαντικός είναι η Τουρκία, πόσο μεγάλος και καλός είναι. Πέρα από τις επίσημες δηλώσεις, υπάρχει και το παρασκήνιο και σας διαβεβαιώ ότι με αυτή την αποφασιστικότητα και ψυχραιμία κινείται στην κατεύθυνση εκείνη η χώρα μας ώστε να έρθουν ως δυνατόν πιο γρήγορα οι άνθρωποι πίσω. Φοβάστε να ζητήσουν ανταλλάγματα άλλου τύπου οι Τούρκοι. Αν μιλάτε για τους Τούρκους που βρίσκονται εδώ πέρα και έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο, δεν χωρούν συμπληφισμοί σε καμιά περίπτωση. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην οικονομία. Γιατί μέχρι τώρα ήμασταν σε ένα ροσινεφάκι, να μου το επιτρέψετε αυτό. Δηλαδή, καλά στοιχεία, όλοι οι παράγοντες πάτε καλά, θα πάρετε τη δόση, την πήραμε τη δόση. Τώρα έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, φέρτε τα όλα μπροστά, παγώστε τα αντίμετρα και φέρτε όλα και τη μείωση των συντάξεων και το αφορολόγητο το 19. Και αρχίζει και δημιουργεί πάλι τα ίδια προβλήματα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Σουλέτη. Ποτέ δεν φύγαμε από αυτό το έργο. Δεν θυμάμαι καμία αξιολόγηση που να μην είχε τέτοιου είδους αντιφατικές δηλώσεις μπρος-πίσω. Όσοι πιστεύανε ότι οι διαπραγματεύσεις και οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας ήταν μια πολύ εύκολη συζήτηση, κάνανε λάθος. Μπορεί να καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι, αλλά πάντοτε ο καθένας μίλαγε από την δικιά του οπτική. Ναι, όμως μας είχατε συνηθίσει. Αυτή η υπόθεση της διαπραγμάτευσης ήταν πάντοτε σκληρή, ακόμα και όταν καθόμασταν να παραλαμβάνουμε. Το κυβερνητικό αφήγημα είναι όμως. Ναι, το κυβερνητικό αφήγημα είναι. Προσέξτε να δείτε. Ευτυχώς αυτά ακούγονται από μία μόνο πλευρά, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο τέλος κερδίζει όμως, κύριε Σκουλέτη. Πάντοτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν, ας το πούμε έτσι, σε μια σειρά ζητήματα πιο σκληρό, πιο ακραίο. Σημασία έχει τι θέλουμε εμείς και τι τελικά θα καταφέρουμε. Υπάρχουν συμφωνημένα βήματα. Δεν μπορούμε σε κάθε αξιολόγηση να τα ξαναβάζουμε πάνω στο τραπέζι, διότι έτσι υπονομεύουμε και την αξιοπιστία των συζητήσεων. Άρα, συζήτηση για το αφορολόγητο, επί παραδείγματι, επειδή αναφέρεστε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν γίνεται από την ελληνική πλευρά. Το αποκλείουμε, το απορρίπτουμε από το τραπέζι. Η προοπτική της μείωσης του αφορολόγητου συνδυάζεται από ένα άλλο πακέτο ταυτόχρονων μέτρων, των λεγόμενων αντιμέτρων, που προβλέπονται στο συγκεκριμένο χώρο. Εάν πιάσουμε αυτή τη συμφωνία πακέτο και το διαλύσουμε και φέρουμε κάποια μπρος πίσω, τότε μιλάμε για άλλα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα τι γίνεται πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σκουλέτη, ποια είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης? Νομίζω σε αυτό. Ότι η απάντηση δίνεται από την ίδια την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι θετική τους τελευταίους μήνες. Το πιο ισχυρό μπαίνω επιχείρημα. Πάλι στην κρίση των δανειστών μας, δηλαδή αν θα κρίνουν και εκείνοι τα στοιχεία. Γιατί πιστέψατε ότι δεν είμαστε ποτέ? Όχι, λέω ότι αν και ακόμη και όταν θα βγούμε από το πρόγραμμα, πάλι θα είμαστε σε ένα καθεστώς μιας λιγότερο βέβαια ασφικτικής, αλλά επιτήρησης, ελέγχου. Ναι, όμως έχει δημιουργηθεί. Ένας έλεγχος που ισχύει ακόμη και για χώρες που δεν είναι καν σε πρόγραμμα. Κύριε Σκουλέτη, όμως. Αυτή σήμερα είναι η Ευρώπη. Έχει δημιουργηθεί, με βάση τους δεδομένους. Έχει δημιουργηθεί εντύπωση στον κόσμο. Και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας σε αυτό, ότι τελειώσαμε. Ότι πάμε σε μια ξεκάθαρη έξοδο
στις αγορές. Αυτοδύναμη τη λέμε τώρα, χωρίς γραμμή προληπτική, και μετά είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε και αποφάσεις. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούμε μια τέτοιου είδους εσφαλμένη εντύπωση. Δεν θα πρέπει να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις. Και νομίζω ότι με πάρα πολύ σαφή και ειλικρινή τρόπο η κυβέρνηση έχει μιλήσει και για τις δυσκολίες οι οποίες συνεχίζονται. Αλλά κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το γεγονός ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε με περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Χωρίς νέο πακέτο. Προφανώς χωρίς νέο πακέτο. Υπάρχουν ήδη συμφωνημένα μέτρα, έτσι κι αλλιώς, και μετά την συμφωνία αυτή το γνωρίζουμε όλοι. Τι κρίνεται μετά το 18, το να μπορέσουμε να μπολιάσουμε αυτή την εφαρμοζόμενη πολιτική με κάποια δικά μας στοιχεία, με δικά μας μέτρα, με δικά μας σχέδια αναπτυξιακά που θα κάνουν πραγματικότητα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι καθαρός ο δρόμος μέχρι τον Αύγουστο? Μας περιγράψατε για μετά τον Αύγουστο. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σήμερα η Καγκελάριος αναλαμβάνει καθήκοντα. Επιτέλους, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η Γερμανία έχει κυβέρνηση. Είναι εύκολος αυτός ο δρόμος? Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι είναι εύκολος αυτός. Έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε και περιμένουμε από τους άλλους. Ο δρόμος είναι αντιφατικός. Ο δρόμος έχει καλές και κακές στιγμές, όπως είχε όλη η προηγούμενη πορεία. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Δεν βοηθάει το να δημιουργούμε ψεύτικες εντυπώσεις, ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Αλλά επαναλαμβάνω, σημασία έχει να αντιλαμβανόμαστε ότι η φορά των πραγμάτων είναι θετική. Μάλιστα. Και για να δούμε πριν κλείσουμε, κύριε Σκουρλέτη, και το θέμα της προκήρυξης για τη μονιμοποίηση. Το θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα και περίμενα να μου το κάνατε και νωρίτερα. Ναι. Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Διότι αυτά που λέγονται αυτή τη στιγμή ένθεν κακήθεν για το διαγωνισμό δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, λοιπόν? Πραγματικότητα, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές, μισό λεπτά, για μια παρέμβαση η οποία από την αντιπολίτευση και από πληθώρα μέσων χαρακτηρίστηκε ως φωτογραφική. Κάνατε μια παρέμβαση, αλλάξατε, λέει, τον διαγωνισμό. Ενώ ήταν σε εξέλιξη και πριν λήξουν οι προθεσμίες, όπου δώσατε μπόνους, αυτή την επιβράβευση, στο σύνολο των θέσεων. Είναι άλλο ένα ψέμα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι η ρύθμιση που προβλέπει το πώς θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός είναι νόμος του κράτους από τον Ιούλιο του 2017. Καμία παρέμβαση δεν έγινε αυτή τη στιγμή. Ο διαγωνισμός γίνεται με βάση τον πάγιο νόμο του ΑΣΕΠ, συν αυτό που προέβλεπε η ρύθμιση του περασμένου Ιουλίου, μια ειδική μοριοδότηση για όσους εργαζόμενους είχαν μια προϋπηρεσία μέχρι 24 μήνες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Όχι μόνο, προσέξτε να δείτε, όχι μόνο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τα πιο παλιά χρόνια. Διότι πολλοί λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, βάζετε και μοριοδοτείτε αυτούς που ήταν το 15, το 16 και το 17. Δεν ισχύει μόνο για αυτούς η ειδική μοριοδότηση. Ξέρετε, ξέρετε κάτι. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, φαίνεται από τις αιτήσεις. Δεν είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Είναι ένας ανοιχτός. Το αυξήσατε όμως το ποσοστό αλλαγή, αυτό που μας λέτε. Δεν αυξήσαμε κανένα ποσοστό. Προβλέψαμε, επαναλαμβάνω, μια ειδική μοριοδότηση. Έχει σημασία η ειδική μοριοδότηση. Θα σας πω γιατί έχει ειδική σημασία. Εξ αρχής όμως. Στη συνέχεια δεν το αυξήσατε αυτό το ποσοστό. Εξ αρχής. Απλώς το ΑΣΕΠ, για λόγους που έχουν να κάνουν δικούς του, όπως συνέταξε, διευκρίνησης, είπε ότι με βάση την διάταξη του Ιουλίου, επαναλαμβάνω, του Ιουλίου, αυτά ψηφιστήκαν στη Βουλή, τα γνωρίζαν όλοι και οι υποψήφοι και όλοι οι υπόλοιποι, του Ιουλίου προέβλεπε αυτή την ειδική μοριοδότηση. Η ειδική μοριοδότηση δεν υπερκαλύπτει, για παράδειγμα, την μοριοδότηση που παίρνει κάποιος όταν είναι άνεργος ή όταν έχει παιδιά. Απλώς. Επίσης, δεν υπήρξε δική σας παρέμβαση σε αυτό? Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Μόνη παρέμβαση που υπήρξε ήταν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισβάλανε μέσα στο ΑΣΕΠ και κάνανε bullying μιας ανεξάρτητης αρχής, διαπράττοντας ένα θεσμικό ατόπιμα. Φαίνεται ότι είναι αλακάρτη η ανεξαρτησία των αρχών αυτών για τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται δηλαδή μια πολιτική άνευ προηγουμένου. Και από την άλλη, δυνάμεις που επηρεάζονται από το ΚΚΕ, συνδικαλιστικές δυνάμεις, μας κατηγορούν για ακριβώς το αντίθετο. Ότι πάμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό που πετάει έξω όσους εργαζόντουσαν ως συμβασιούχοι το προηγούμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν ποια είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί και τα δύο να συμβαίνουν. Γιατί, ξέρετε, μας αυτό λένε, αποδεικνύει την ορθότητα. Δεν έχει ξαναγίνει μεσούσης της διαδικασίας ενώ είναι στον αέρα. Δεν υπήρξε. Γιατί ο ΑΣΕΠ, λοιπόν, δεν έβγαλε τη διευκρίνηση από την αρχή με την ανάγκη? Αυτό αφορά το ΑΣΕΠ. Αυτοί όλοι γνωρίζουν, υπάρχει διάβια, υπάρχουν αναρτημένοι νόμοι. Τι είχαμε ξεκαθαρίσει από τον Ιούλιο του 2020. Όχι, το ξεκαθαρίζετε, γιατί υπήρχε εντύπωση ότι ήταν δική σας η παρέμβαση. Σε καμιά περίπτωση, επαναλαμβάνω. Απλώς θέλω να σας πω κάτι. Γιατί έχει σημασία το να αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία?
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε για 8 μήνες, μετά σταματάγαν και μετά ξανά πάλι, είτε συνέχεια είτε με κάποιο διάστημα, θα έχετε παρατηρήσει για την πληθώρα των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Άρα έχει μια σημασία το να παίρνουμε ανθρώπους όπου ουσιαστικά οι ίδιοι οι Δήμοι έχουν επενδύσει πάνω τους και γνωρίζουν κάποια πράγματα, πώς να σταθούν. Υπάρχει φόρος αίματος. Άρα δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε λελογισμένα, επαναλαμβάνω, έτσι ώστε να μην κάνουμε ένα φωτογραφικό και ένα κλειστό διαγωνισμό αυτή του στην προϋπηρεσία. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Μάλιστα, κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ.